Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Είμαι η Θέκλα Πετρίδου και αυτό εδώ είναι το ψυχοεκπαιδευτικό μας κανάλι στο YouTube. Αν δεν το πράξατε ήδη, πατήστε το κουμπί για εγγραφή και αν σας αρέσει αυτό το βίντεο, πατήστε και ένα like γιατί βοηθάει τα βίντεο μας να φτάνουν όλο και περισσότερους ανθρώπους και έτσι τα ψυχοεκπαιδευτικά μηνύματα να φτάνουν όλο και περισσότερο μέρος του πληθυσμού. Λοιπόν, σήμερα έχουμε θεματάρα. Συναισθηματική ακύρωση versus συναισθηματική επικύρωση. Θα εξηγήσουμε δηλαδή τι σημαίνει ο όρος συναισθηματική ακύρωση, τι σημαίνει ο όρος συναισθηματική επικύρωση και πώς αυτό α, επιδρά στη ψυχική μας ευεξία, ισορροπία και στις σχέσεις μας και οπωσδήποτε θα μιλήσουμε για τα συναισθήματα μας τα οποία όλα τα συναισθήματα μας είναι έγκυρα. Στο podcast μιλήσαμε για τη συναισθηματική νοημοσύνη και εξηγήσαμε σε εκείνο το podcast, το οποίο θα το βάλω στην περιγραφή αυτού του βίντεο για να το βρείτε πιο εύκολα, τι σημαίνει συναισθήματα, ποια είναι τα πρωτογενή συναισθήματα, τα δευτερογενή συναισθήματα, πώς αναπτύσσεται η συναισθηματική νοημοσύνη και ούτω καθεξής. Έχω ένα ερώτημα και ένα σχόλιο το οποίο θα διαβάσω και θα σχολιάσω αναλύοντας και τις έννοιες τις οποίες έχω αναφέρει. Λοιπόν, γράφει μια φίλη. Καλησπέρα Θέκλα, σε παρακολουθώ καθημερινά και ειλικρινά σε ευχαριστώ που μέσω των ψυχοεκπαιδευτικών σου αναρτήσεων με έχει βοηθήσει και εσύ με τη σειρά σου να ξεδιαλύνω το λαβύρινθο. Τη τριβή μου γράφη, του μυαλού σου ίσω να εννοεί, στο λαβύρινθο του συναισθημάτων σου. Διαβάζω βιβλία προσωπική ανάπτυξη, παρακολουθώ βίντεο ψυχοεκπαιδευτικά και φυσικά με παρακολουθεί ψυχολόγο εδώ και καιρό. Θα έλεγα ότι είναι καλύτερη έκφραση το κάνω ψυχοθεραπεία με ψυχολόγο εδώ και καιρό παρά το με παρακολουθεί ψυχολόγο εδώ και καιρό. Μ? Κάνω ψυχοθεραπεία εδώ και καιρό καλύτερα. Ο τρόπος με τον οποίο μιλούμε για τον εαυτό μας και ο τρόπος με τον οποίο μιλούμε για τα πράγματα που μας συμβαίνουν δείχνουν και πώς βλέπουμε τον εαυτό μας. Υπήρχε παλιότερα αυτός ο όρος. Αυτός ο άνθρωπος παρακολουθείται από ψυχίατρο. Του στυλ έχει πρόβλημα και τον παρακολουθεί ο ψυχίατρος. Όχι. Στο ψυχολόγο δεν πάνε οι άνθρωποι οι οποίοι χρειάζονται παρακολούθηση είναι εντό εισαγωγικών τρελή και χρειάζονται παρακολούθηση. Ψυχοθεραπεία κάνουμε για να ξεδιαλύνουμε το κουβάρι του μυαλού μας. Δεν γνωρίζω αν έχεις κάνει στο παρελθόν κάποιο σχετικό βίντεο, ωστόσο ακόμη και να έχεις αναφερθεί, ίσως έχουμε ανάγκη από μια επανάληψη. Θα ήθελα να μας μιλήσεις για τη συναισθηματική ακύρωση. Την υποβάθμιση των συναισθημάτων μας από άλλους ανθρώπους. Θεωρώ ότι τόσο η ελληνική όσο και η κυπριακή κοινωνία, άλλωστε ένα έθνο θα σωστά είμαστε όλοι οι Ελλήνες και οι Κυπροί και οι Ελλαδίτες, κατά κόρον εφαρμόζουμε συναισθηματική ακύρωση σε όλο το φάσμα των σχέσεων μας. Και οπωσδήποτε η συναισθηματική ακύρωση εμπίπτει στο ψυχολογικό όπλο του νέγκινγκ. Για το Nanking έχουμε κάνει επίση επεισόδιο στο podcast και έχουμε και ολόκληρο playlist στο κανάλι μα για το νέγκινγκ Που νέγκινγκ είναι ένα άλλο όπλο του ψυχολογικού πολέμου. Το οποίο έχει να κάνει με την αρνητικότητα, την επιτιδευμένη αρνητικότητα που δείχνει ένα άνθρωπο προ έναν άλλον άνθρωπο, είτε μειώνοντα ή ακυρώνοντα τα συναισθήματά του, είτε κοροϊδεύοντα τον. Ενώ το παρουσιάζει ότι είναι και καλά χιούμορ, είτε κάνοντας επικριτικότητα και κατάκριση και το παρουσιάζει και καλά ότι είναι επικοδομητική κριτική και ούτω καθεξής. Προσωπικά έχω βαρεθεί όταν πάω με φίλους και φίλες να νυχτώ, να μου λένε «Τι ασχολείσαι, αφού τον ξέρεις, την ξέρεις». «Εσύ φταίς που ασχολείσαι» ή «Εντάξει, όλοι οι εργοδότες έτσι είναι, να σου πω εγώ τι έπαθα να καραφλιάσεις». Και αφού με ακυρώσουν, φυσικά μετά λένε τη δική τους εμπειρία, είτε έχει να κάνει με τους γονείς, τα αδέλφια, τους συντρόφους, τους συνεργάτες ή άλλους φίλους. Έχει τύχει να τους πω ένα παράπονο που είχα από μια φίλη και να μου πούν «Δεν ξέρω αν σε βοηθάει, αλλά η τάδε η κοπέλα, μια άλλη κοπέλα έχει καρκίνο». «Η έλα μωρέ, πώς κάνεις έτσι». «Εγώ νοσηλεύτηκα στα 34 μου με έμφραγμα». Συνεχώ αισθάνομαι ότι με ακυρώνουν ή υποβαθμίζουν το συνέστημά μου και έτσι κλείνομαι όλο και πιο πολύ και αποστασιοποιούμε γεγονό που του παραξενεύει. Προσπαθώ να το λύσω μέσω τη ψυχοθεραπεία. Αν θα ήθελε, θα το εκτιμούσα να μα μιλήσει για τη συναισθηματική ακύρωση και υποβάθμιση του συναισθήματό μα. Σε ευχαριστώ πολύ και σου εύχομαι να είσαι γέροι να μα αφυπνίζει δίκην ψυχολογική βουκέντρα. Αυτό είναι το email. Είναι από τα παλιά email από τότε που έπαιρνα email. Και ένα σχόλιο κάτω από το βίντεο η συνεξαρτόμενη όταν χωρίζει πρέπει να ξεμπροστιάζει. Όπου γράφει μια φίλη. Εγώ συμφωνώ με το ξεμπροστιασμά και το έκανα πολύ πρόσφατα. Αλλά μια φίλη μου γύρισε και μου είπε τζάμπα τον έκανες μάγκα πάλι και θα νομίζει πως ακόμα το θες και προβληματίστηκα κάπως. Και τη απάντησα εγώ, «Χέστηκες τη νομίζει αυτό, σημασία έχει να ξαλαφρώσει εσύ. Λοιπόν, συναισθηματική ακύρωση έχει δίκιο η πρώτη κοπέλα που γράφει ότι πολύ συχνά όταν πάμε να μοιραστούμε τα συναισθήματα μας με ανθρώπους τους οποίους θεωρούμε φίλους μας ή ανθρώπους που θεωρούμε δικούς μας ανθρώπους πολύ συχνά αντί να εισπράξουμε εν συνέσθηση, ενεργητική ακρόαση και κατανόηση, Εισπράττουμε ακύρωση των συναισθημάτων μα. Ενσυναίσθηση σημαίνει να μπορώ να καταλάβω τι νιώθει ο άλλο, αυτή είναι η γνωστική ενσυναίσθηση, και συναισθηματική ενσυναίσθηση είναι να μπορώ συναισθηματικά να μπω εντό εισαγωγικών στα παπούτσια του άλλου, να το συμπονέσω δηλαδή. Ενεργητική ακρόαση σημαίνει να σε ακούω την ώρα που μου περιγράφεις τα συναισθήματα σου, τα βιώματα σου, που μου λες αυτό που σε απασχολεί και να είμαι προσιλωμένη, προσιλωμένος σε αυτό που μου λες και να προσπαθώ να το ενσυναισθανθώ. Και όχι την ώρα που μου λες κάτι εσύ εγώ μέσα στο μυαλό μου να ετοιμάζω την απάντηση που θα σου δώσω. Ένας πραγματικά σοφός άνθρωπος, ένας ψυχοσυναισθηματικά όριμος άνθρωπος, την ώρα που του λένε κάτι ακούει με πολύ προσοχή, αδειάζει το μυαλό του από οποιασδήποτε προκαταλήψεις και στερεότυπα έχει και ακούει προσπαθώντας να καταλάβει. Αυτό το κάνουμε και οφείλουμε να το κάνουμε και οι ψυχολόγοι και οι ψυχοθεραπευτές. Την ώρα της ψυχοθεραπείας, όταν ο ψυχοθεραπευόμενος λέει κάτι, οφείλουμε εκείνη την ώρα να διάσουμε εντελώ το μυαλό μας από οτιδήποτε δικό μας, να αδειάσουμε όσο πιο πολύ γίνεται το μυαλό μας από οποιαδήποτε προκατάληψη έχουμε ή κοινωνικό στερεότυπο έχουμε ή φοβία έχουμε ή οποιασδήποτε άλλες πεπιθήσεις παγιωμένες έχουμε Ακόμη και παγιωμένε πεπιθήσει βασισμένε στην εκπαίδευσή μα ω ψυχολόγοι και ω ψυχοθεραπευτέ, οφείλουμε να προσπαθούμε να γινόμαστε όσο το δυνατόν πιο αντικειμενικοί και να εστιάσουμε στο εδώ και τώρα του ανθρώπου που μοιράζεται μαζί μα το συναισθημά του. Δεν θεωρώ ότι ε, οφείλουν οι φίλοι μας, οι σύντροφοί οι άνθρωποι που είναι στη ζωή μα να λειτουργούν ω ψυχοθεραπευτέ προ εμά. Όχι, δεν θα μπορούσα να το περιμένω αυτό το πράγμα. Γιατί ακόμη και αν είναι ψυχολόγοι και ψυχοθεραπευτέ, ήδη δεν μπορεί να δρά 24 ώρε του 24 ωρο και να είσαι συνέχεια σε αυτή την απόλυτη προσοχή που πρέπει να είναι ένα θεραπευτή στην ώρα τη θεραπεία. Και γι' αυτό το λόγο χρεώνεται τόσο όσο χρεώνεται, κοστίζει όσο κοστίζει η ψυχοθεραπεία γιατί πρόκειται για πολύ επίπονη πνευματική εργασία. Το να εστιάσεις την προσοχή σου όλη στο τι σου λέει ο άλλος ο άνθρωπος, στο να συνδυάσει τις γνώσεις σου, την κλινική σου πείρα, την εκπαίδευση που έχει σε σχέση με την Κατανόηση των ανθρώπων, να δείξει ενσυναίσθηση, να δείξει σε επαγγελματισμό, όλο αυτό είναι εξοντωτικό. Και πρόκειται για ένα λειτουργήμα, επάγγελμα. Αν θέλετε, βαρέων βαρών. Δεν είναι τυχαίο που εγώ προσωπικά σταμάτησα από το 2018 και μετά να βλέπω κόσμο, γιατί εξαντλήθηκα. Είναι εξαιρετικά κουραστική εργασία ή λειτουργήμα. Και τώρα που κάνω αυτά τα βίντεο στο YouTube, είναι πιο ξεκούραστη η ζωή μου από τότε που έκανα θεραπεία. Από τότε που έκανα συνεδρίες. Δεν λέω οι άνθρωποι, να, όσοι είναι ψυχολόγοι, ψυχοθεραπευτές, να σταματήσουν να κάνουν συνεδρίες. Απλώς θέλω με, με αφορμή αυτό το ζήτημα το σημερινό, να σας εξηγήσω γιατί χρεώνει ο ψυχολόγος τόσο όσο χρεώνει ξέρω εγώ, 50 ευρώ τη συνεδρία, 60 ευρώ τη συνεδρία, 70 ευρώ τη συνεδρία. Και γιατί τα δικαιούται αυτά τα χρήματα, εφόσον κάνει σωστά τη δουλειά του. Και εφόσον είναι όντω ψυχολόγο και είναι όντω ψυχοθεραπευτή. Εντάξει. Και πολλέ φορέ όταν πάει κάποιο στον ψυχολόγο, στην ψυχολόγο και λέει να μου κάνει έκπτωση και δεν μπορώ να πληρώνω 50 ευρώ και δεν μπορώ να πληρώνω 60 ευρώ και θέλω 40 ευρώ και θέλω 30 ευρώ, να σκέφτονται εκείνη την ώρα ότι υποτιμούν τη δουλειά που κάνει ο ψυχολόγο και αν θα ήθελαν ο ψυχολόγο να κάνει έκπτωση στον τρόπο με τον οποίο κάνει τη δουλειά του. Εγώ προσωπικά δεν δέχομαι να πάω σε κανέναν ιατρό, σε κανέναν ψυχολόγο, σε κανέναν θεραπευτή και να ζητήσω, ακόμη και αν μου πει να μου κάνει έκπτωση, δεν το δέχομαι. Γιατί θεωρώ ότι πρέπει να πληρώνεται ο ειδικό για αυτό που κάνει, ούτω ώστε να νιώθει ότι είναι δίκαιο ο κόπο του. Κρατήστε το αυτό. Food for thought. Τροφή για σκέψη. Τώρα, στην ιστοσελίδα μου, θεκλεπετρίδου.com, στην αρχική σελίδα, υπάρχει ένα άρθρο, μια ανάρτηση, όπου έχουμε μαζέψει και κατά καιρού το ενημερώνουμε αυτό το άρθρο. Uh, Όσε πληροφορίε ήρθαν ει γνώση μα και σε μένα και σε άλλου ανθρώπου εδώ στο κανάλι σχετικά με δωρεάν δομέ ψυχοθεραπείας και συμβουλευτική. Εκεί στι δωρεάν δομέ οι ειδικοί πληρώνονται από τη δομή. Άρα δεν τίθεται τέτοιο θέμα. Ο καθένα πρέπει να πληρώνεται για αυτό που κάνει. Μιλάω για όλα τα επαγγέλματα τώρα και μιλάω και για τα λειτουργήματα. Τώρα, ξαναπάω πίσω στο θέμα μας. Θα το έχετε καταλάβει ήδη όσοι είστε καιρό εδώ στο κανάλι ότι μπορεί να ξεκινήσω από ένα θέμα αλλά με ευκαιρία αυτό το θέμα να πω και άλλα ζητήματα, να θίξω και άλλα ζητήματα και γι' αυτό ανεξαρτήτως του τι τίτλο είχε ένα βίντεο συστήνω όσοι θέλετε να ψυχοεκπαιδεύεστε σε τακτική βάση να τα παρακολουθείτε όλα γιατί μπορεί ο τίτλος να σας φαίνεται ότι δεν σας αφορά αλλά στο περιεχόμενο υπάρχουν α, δύο φράσεις Μία παράγραφο, πέντε πληροφορίε οι οποίε να σα είναι χρήσιμε και να τι βρείτε σε αυτό το βίντεο. Λοιπόν, ξαναλέω ότι δεν αναμένουμε από του φίλου μα να λειτουργούν ψυχοθεραπευτικά, ακόμη και αν είναι ψυχοθεραπευτέ στο επάγγελμα, στι φιλικέ μα σχέσει, ούτε από τον σύντροφο μα να είναι ψυχοθεραπευτή, αλλά ο κάθε άνθρωπο μπορεί να αναπτύξει τη συναισθηματική του νοημοσύνη τόσο, ώστε να μπορεί να δείχνει ενσυναίσθηση στα βιώματα που του περιγράφουν οι άλλοι άνθρωποι, να μπορεί να δείχνει συμπόνια και να μπορεί να έχει ενεργητική ακρόαση. Και η ψυχοεκπαίδευση, το να παρακολουθεί κάποιο βίντεο όπως αυτά που αναβάζουμε εδώ στο κανάλι, το να διαβάζει ψυχοεκπαιδευτικά βιβλία, το να παρακολουθεί ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια ή webinars, είναι χρήσιμη ώστε κάποιο να καλλιεργήσει Αυτέ τι δεξιότητε τη συναισθηματική νοημοσύνη, ενεργητική ακρόαση, ενσυναίσθηση και συμπόνια. Λοιπόν, όταν ο άλλος έρχεται και μοιράζεται κάτι, οφείλουμε να τον ακούσουμε, να την ακούσουμε εφόσον είμαστε φίλοι μαζί του, βρισκόμαστε σε μια σχέση συντροφική, φιλική, Εφόσον θέλουμε να είμαστε φίλοι με αυτόν τον άνθρωπο και εφόσον θέλουμε να θεωρούμαστε συνδεδεμένοι με αυτόν τον άνθρωπο, οφείλουμε να τον την ακούσουμε με προσοχή, να προσπαθήσουμε να καταλάβουμε τι θέλει να μας πει και να τιμήσουμε το συνέστημα του ανθρώπου αυτού. Οφείλουμε να το πράξουμε. Εφόσον θέλουμε να έχουμε αυτή τη σχέση. Εάν μας τα έχει πρίξει ο άλλος και αν το θεωρούμε κλαμένο και αν είναι ένας άνθρωπος ο οποίος συνεχώς κλαίγεται και παρουσιάζει τον εαυτό του ως τον πιο δύσμηρο από όλου τους ανθρώπους και έχει ίσως κάποια ιστριονικά στοιχεία, η ιστριονική διαταραχή προσωπικότητας, Histrionic Personality Disorder, είναι μια διαταραχή που βρίσκεται στο β' πλέγμα διαταραχών προσωπικότητας και περιγράφουν τα συμπτώματα της ιστριονικής διαταραχής προσωπικότητας ουσιαστικά τους ανθρώπους που στα αγγλικά ονομάζουμε drama queens, αυτούς που κλαίγονται. Ε, δεν υπάρχει στα ελληνικά όρος drama queen, ο κλαμένος, τους κλαμένους. Λοιπόν, αν θεωρούμε ότι ο άλλος είναι κλαμένος, τότε δεν ακυρώνουμε το συνέστημα του. Του λέμε ξεκάθαρα, αγαπημένα μου φίλε, ή φίλε μου, ή φίλη μου, ή Μαρία, η Γιώργο, ο Μιχάλη, Γεωργία. Δεν μπορώ να συνεχίσω να συνδέομαι μαζί σου φιλικά. Δεν μπορώ να συνεχίσω να ακούω όλα αυτά που θες να μου πεις. Επειδή εγώ προσωπικός σε βρίσκω υπερβολικό ή σε βρίσκω υπερβολική σε αυτά που λες. Και σου συστήνω να κάνεις ψυχοθεραπεία, να πληρώσεις έναν ειδικό ψυχικής υγείας, να σε ακούσει με προσοχή και σου συστήνω κιόλας να το ψάξεις μην τυχόν και υπάρχει κάποιο τρόπο να βοηθηθεί ώστε να έχει μια πιο ρεαλιστική αντιμετώπιση τη ζωή. Δηλαδή, στην περίπτωση που έχουμε να κάνουμε με κλαμμένου, με επαγγελματίε κλαμμένου, με ανθρώπου που μεγαλοποιούν όλα του τα προβλήματα, δεν είμαστε υποχρεωμένοι να καθίσουμε εκεί πέρα να του ακούμε ενεργητικά και να επικυρώνουμε τα συναισθήματά του. Αλλά αν είμαστε έντιμοι άνθρωποι με τον εαυτό μα και με του άλλου, θα διαχωρίσουμε τη θέση μα. Μπορεί να μην του πούμε να πα σε ψυχολόγο. Μπορούμε όμω να πούμε ότι με κουράζει αυτή η φιλία και θέλω να σταματήσει. Με αυτό δεν θέλω να πω ότι οποιοδήποτε μοιράζεται τον πόνο του και τα συναισθήματα του και τη ματέωση του με του φίλου του ότι είναι κλαμμένο. Απλώ διαχωρίζω ότι μπορεί να υπάρχει και μια τέτοια περίπτωση. Στην περίπτωση όμω. Πού πάμε να συναντηθούμε με ανθρώπους με τους οποίους είμαστε συνδεδεμένοι και με τους οποίους έχουμε μια μορφή σχέσης. Είτε είναι συντροφική σχέση, είτε είναι συγγενική σχέση, είτε είναι φιλική σχέση, είτε είναι συνεργασιακή σχέση, συνεργατική σχέση ή εργασιακή σχέση. Και κάθε φορά που πάμε να μιλήσουμε για αυτά που νιώθουμε, μα ακυρώνουν και μα λένε Μα γιατί ασχολείσαι, Μα δεν είναι τίποτα αυτό, Μα να δει ο άλλο τι ένιωσε, Μα να δει ο άλλο τι πέρασε τότε όντως μας ακυρώνουν τα συναισθήματά μας. Σε καμία περίπτωση δεν θεωρώ ότι μπορεί να είναι παρηγοριά για τον οποιονδήποτε να του πεις «Μα γιατί κλαίγεσαι εσύ τώρα επειδή έχεις αυτό το πρόβλημα, ο άλλος έχει πιο μεγάλο πρόβλημα». Όχι. Ο καθένας από εμά γνωρίζει τα δικά του προβλήματα. Ο καθένας από εμά απασχολείται και οφείλει να απασχολείται πρωτίστως με τα δικά του προβλήματα. Οπότε το να συγκρίνουμε το πρόβλημα του φίλου μας με κάποιου άλλου φίλου μας που μπορεί να έχει καρκίνο, που είναι πιο σοβαρό πρόβλημα, δεν είναι υγιές ψυχικά και ούτε βοηθάει κανέναν. Ούτε αυτόν που έχει καρκίνο, ούτε αυτόν που έχει το λιγότερο πρόβλημα. Θα σας πω τώρα ένα παράδειγμα. Ήμουνα μαζί με τον πατέρα των παιδιών και τον Λάζαρο Μόνο, ο οποίος τότε ήταν ενός έτους. Είμαστε σε ένα εμπορικό κέντρο στο Μαντσίστερ. Και ήταν μια μέρα στην οποία ήμουν σκασμένη. Σκασμένη. Ήταν μια από τις πολλές ημέρες που ήμουν σκασμένη για τα προβλήματα που είχε ο γάμος μου. Ζητήματα που είχαν να κάνουμε με δυσκολία στην επικοινωνία, α, διαφορετικότητες στον τρόπο σκέψης του καθενός και ούτω καθεξής. Το έχω πει και άλλες φορές ότι ο πατέρας των παιδιών σε καμία περίπτωση δεν είναι κακός άνθρωπος ούτε είναι εναρκησιστής. Αν υπήρξε σε κάποιες φάσεις, μόνο καλοήθης υπήρξε. Αλλά σίγουρα ήταν ένα στο τέριασμα εκείνο που είχαμε. Και είχαμε σοβαρά προβλήματα. Και εκείνη την περίοδο ε, υπήρχε μεταξύ μας και μια ένταση η οποία είχε να κάνει με τη μεγάλη απογοήτευση που συσσωρευόταν και μέσα σε εκείνον και μέσα σε μένα. Και εκείνο απογοητεύτηκε από το γάμο μα και εγώ απογοητεύτηκα από το γάμο μα. Και το είχαμε συζητήσει και μόλι χωρίσαμε και πολύ καιρό μετά. Δηλαδή, το έχω πει και άλλε φορέ ότι είχαμε πει ότι αν μέναμε μόνο στο να δημιουργήσουμε μια όμορφη ερωτική σχέση μεταξύ δύο νεαρών παιδιών, θα έκανε τον κύκλο τη αυτή σχέση και θα τελείωνε και θα είχαμε πολύ όμορφε αναμνήσεις μετά. Δεν έπρεπε να μπούμε καταναγκαστικά όπω μπήκαμε στη δημιουργία οικογένεια τόσο πρόωρα κλπ, κλπ. Λοιπόν, ήταν μια μέρα που ήμουν ασκασμένη. Πήγαμε, είμαστε σε αυτό το εμπορικό κέντρο. Είμαστε σε ένα κατάστημα ε, ε, τεράστιο. Αυτό το εμπορικό κέντρο στο Manchester, το Old Trafford Center, δεν έχω να πάω από τότε. 20 χρόνια πόσα, παραπάνω, 25 χρόνια. 25 χρόνια να πάω. Ήταν μόλι είχε ανοίξει, ήταν huge. Χανόσουν εκεί μέσα. Και είχε ένα τεράστιο κατάστημα με είδη αθλητισμού. Και ενώ ήμασταν εκεί, και ενώ εγώ έβραζα από μέσα μου. Στα 23, ήμουν 23 τρώνε, μου παιδί. Έβραζα από μέσα μου, ήμουν σκασμένη. Βλέπω μπροστά μου ένα παιδάκι, το οποίο είχε ένα πόδι και ένα χέρι. Πρέπει να ήταν α, η αναπηρία του φαινόταν σαν αποτέλεσμα δυστυχήματος το οποίο έπαιζε με μία μπάλα. Χοροπηδούσε με το ένα πόδι που είχε και με το ένα χέρι που είχε έπαιζε με εκείνη την μπάλα και ήταν πάρα πολύ χαρούμενο πριν ήταν 5-6 χρόνο εκείνο το παιδί. Και γύρισα και το είδα και σκέφτηκα εκείνη την ώρα, δεν δικαιούσε να είσαι συνεβριασμένη, δεν δικαιούσε να είσαι συστενοχωρημένη, γιατί κοίτα αυτό το παιδί, το οποίο έχει τόσο εμφανή αναπηρία και τόσο μεγάλη αναπηρία, ε, μπορεί να είναι χαρούμενο με αυτή την μπάλα και ήταν και το πρόσωπο του παραμορφωμένο. Ε, φαινόταν ότι πρέπει να ήταν σε κάποια οδική σύγκρουση, σε κάποιο αυτοκινητιστικό ατύχημα ή δυστύχημα πρέπει να ήταν και να επιβίωσε χάνοντα δύο μέλη του και έχοντα και παραμορφώσει το πρόσωπο. Οπότε δάκρυσα όταν είδα εκείνο το παιδί και είπα: Σκάσε και κολύμπα, εσύ έχει πολύ λιγότερα προβλήματα. Εκ των 25 χρόνια μετά, σκεπτόμενοι αυτόν τον τρόπο σκέψη που είχα τότε, αναλογιζόμενοι αυτόν τον τρόπο σκέψη που είχα τότε, ήταν ηλίθιο τρόπο σκέψη. Γιατί το γεγονό ότι εκείνο το παιδί είχε εμπλακεί άθελα του σίγουρα σε ένα αυτοκινητιστικό δυστύχημα και έπαθε τόσο μεγάλο τραυματισμό δεν είχε καμία σχέση με το γεγονό ότι εμεί ζούσαμε μία κόλαση. Και σαφώ και το παιδί μα ζούσε μία κόλαση, αφού ζούσε μαζί μα. Και το γεγονό ότι είχε τόσο σοβαρό πρόβλημα εκείνο το παιδί δεν σημαίνει ότι εμεί δεν είχαμε σοβαρό πρόβλημα και δεν έπρεπε να λύσουμε το πρόβλημά μα και έπρεπε να το βάλουμε κάτω από το χαλί, προκειμένου να μην είμαστε αχάριστοι που εμεί έχουμε χέρια και πόδια, ενώ εκείνο το παιδί είχε μόνο ένα χέρι και μόνο ένα πόδι. Πολλέ φορέ φέρνω στο μυαλό μου αυτή τη σκέψη, ε, γιατί προσωρινά μου έδωσε μια κάποια ανακούφιση, αλλά δεν έλυσε το πρόβλημά μου, το επέτεινε ακόμη περισσότερο. Και οπωσδήποτε δεν έχει νόημα εκ των υστέρων να λέμε αν χώριζα τότε θα ήταν καλύτερα τα πράγματα για κανέναν. Αλλά σίγουρα το να μην παραδέχεσαι το πρόβλημα και να μην κάνεις κάτι για να επιλύσεις το πρόβλημα δεν είναι προ όφελο σου και ούτε προ όφελο κάποιου άλλου που έχει καρκίνο ή κάποιου άλλου που έχει πιο σοβαρά προβλήματα από σένα. Ο καθένα είναι υπεύθυνο να επιλύσει τα δικά του προβλήματα. Και επίση είμαστε υπεύθυνοι, εφόσον θέλουμε να έχουμε σχέση με άλλου ανθρώπου, η σχέση μα να είναι ανταποδοτική και όχι μόνο να μοιραζόμαστε εμεί τα δικά μα προβλήματα, αλλά να ακούμε με ενσυναίσθηση, να ακούμε με συμπόνια τα προβλήματα των άλλων και να μην ακυρώνουμε τα συναισθήματά του. Ούτε εμεί οι ίδιοι να ακυρώνουμε τα δικά μα συναισθήματα, να μην κάνουμε αυτοακύρωση συναισθήματων, αλλά ούτε και να ακυρώνουμε τα συναισθήματα των άλλων. Τώρα, όσον αφορά το σχόλιο κάτω από το βίντεο που είπε η κοπέλα ότι είχε σχέση με ναρκισιστή και μετά τον ξεμπρόστιασε και το είπε στη φίλη τη. Και η φίλη τη ακύρωσε το συνέστημα τη ανακούφιση που ένιωσε η κοπέλα ότι του την είπε. Μαλάκα. Και τη είπε, τζάμπα μάγκα τον έκανε. Τώρα θα νομίζει πω το θε. Και εγώ τη απάντησα, λαϊκιστή, και το λέω και εδώ, χέστηκε. Τι νομίζει αυτό. Σημασία έχει εσύ να ξεδώσει. Μια τέτοια παρατήρηση από μια φίλη προς άλλη φίλη ότι δεν έπρεπε να εκφράσεις τα συναισθήματά σου δεν έπρεπε να του δώσεις ανατροφοδότηση για το πόσο μαλάκα είναι γιατί έπρεπε να κρατήσεις μια αξιοπρέπεια και να μην νομίζει πως το θες, είναι ακύρωση του συναισθήματος σου. Και είναι και μια προσπάθεια ακύρωσης μιας φυσιολογικής συναισθηματικής λειτουργικότητας. Ένας άνθρωπος με συναισθηματική νοημοσύνη υψηλή γνωρίζει ότι ναι, εφόσον ο άλλος με έχει στενοχωρέσει, εφόσον ο άλλος με έχει αναστατώσει, εφόσον ο άλλος μου έχει προκαλέσει αρνητικά συναισθήματα, οφείλω να του δώσω ανατροφοδότηση. Οφείλω να τον ξεμπροστιάσω για να μην το αφήσω μέσα μου να γίνει αρρώστια. Όταν αποθούμε αρνητικά συναισθήματα τότε αυτό έχει καταλυτική αρνητική επίδραση, τοξική επίδραση στη ψυχική και τη σωματική μας υγεία. Τώρα το πώς θα διαχειριστούμε το ξεμπρόστιασμα είναι άλλο παπά Ευαγγέλιο, είναι άλλη ιστορία. Έχουμε κάνει ένα σωρό βίντεο για το ξεμπρόστιασμα. Χρειάζεται να έχουμε, μία έγνοια αν ο άνθρωπος τον οποίο θα ξεμπροστιάσουμε είναι επικίνδυνος, να μην το κάνουμε με τέτοιο τρόπο ώστε να κινδυνεύσουμε. Αλλά να ακυρώνει μία φίλη τα συναισθήματα ανακούφιση που ένιωσε η άλλη φίλη επειδή ξεμπρόσχεσε τον μαλάκα, είναι ανεπίτρεπτο. Και επίση θέλω να πω ότι διάφορα τσιτάτα, τα οποία κυκλοφορούν στο διαδίκτυο και αναρτούν όλο καμάρι διάφορα άτομα σε διάφορε σελίδες που λένε... Ε, στην ουσία του στίχου του τραγουδίου που λέει να του πείτε πω είμαι μια χαρά και να μην του πείτε πω κλαίμαι, πω κλαίω και το θέλω και δεν ξέρω τι, όλα εκείνα περί αξιοπρέπεια και με δείχνει την ευαλωτότητα σου κλπ. κλπ. Είναι τοξικά τσιτάτα. Είναι τσιτάτα τοξική θετικότητα. Ένα φυσιολογικό άνθρωπο βιώνει συναισθήματα και θετικά και αρνητικά και όλα τα συναισθήματα είναι έγκυρα. Για να βιώνει ένα συνέστημα, σημαίνει ότι ο οργανισμό σου κάτι θέλει να σου πει. Σημαίνει ότι η ψυχή σου κάτι θέλει να σου πει. Σημαίνει ότι το μυαλό σου κάτι θέλει να σου πει. Σημαίνει ότι το σώμα σου κάτι θέλει να σου πει. Άρα ακού με προσοχή τα συναισθήματα σου. Τα συναισθήματα σου είναι φορεί πολύ σημαντικών πληροφοριών. Ξαναλέω, στην περιγραφή αυτού του βίντεο θα βάλω το link με το επεισόδιο του podcast για τη συναισθηματική νοημοσύνη. Πάμε τώρα στην επικύρωση του συναισθήματος. Validation λέγεται στα αγγλικά υπάρχει ένας όρος emotional validation or experience validation, συναισθηματική επικύρωση ή επικύρωση αναμνήσεων, ο οποίος είναι πολύ σημαντικός για την τραυματοθεραπεία, τη ψυχική, των ψυχικών τραυμάτων τη θεραπεία. Είναι πολύ σημαντικός για την ψυχοθεραπεία των θυμάτων σεξουαλικής κακοποίησης και άλλων βαρέων ψυχικών τραυματισμών που έχει να κάνει με την επικύρωση των συναισθημάτων. Αν για παράδειγμα έχεις μεγαλώσει μέσα σε ένα σπίτι, σε, μέσα σε μια αναρχιστική οικογένεια, στην οποία σε κακοποιούσα ψυχικά η γονή σου, αλλά δεν αναγνωριζόταν η ψυχική κακοποίηση που είχες από την ίδια την οικογένεια και από το περιβάλλον, εάν βρεθεί κάποιος εκτό τη οικογένεια, εκτό του περιβάλλοντο και να σου πει ρε, παιδί μου, όταν ήσουν μικρό, σε έβλεπα ότι ήσουν ασθενοχωρημένο και σκεφτόμουν ότι πρέπει να σε κακοποιούν, να σε κακοποιούν ψυχικά, να μην σου φέρονται καλά. Αυτή η επικύρωση ότι ναι, δεν είσαι τρελό, να έχει δίκιο που ένιωθε ότι ήταν λαθασμένα αυτά που συνέβαιναν, μπορεί να είναι σωτήρια. Και ακούγεται πολύ συχνά ο όρος επικύρωση συναισθημάτων για επιζώντες σεξουαλικών αρπακτικών ή επιζώντες ψυχολογικού πολέμου σε οποιοδήποτε επίπεδο, οι οποίοι όταν συναντηθούν με άλλους επιζώντες και ακούσουν ότι και άλλοι άνθρωποι έχουν να πούν ότι για παράδειγμα ο συγκεκριμένος, παίρνω τώρα ένα τυχαίο παράδειγμα, ο συγκεκριμένο σκηνοθέτη που βρίσκεται στη φυλακή γιατί κακοποίησε τόσε γυναίκε, ότι όντω να ήταν κακοποιητή, όντω να ήταν σεξουαλικό αρπακτικό και ναι, δεν είχα άδικο τόσο καιρό που ένιωθα φόβο. Δεν είχα άδικο τόσο καιρό που ένιωθω ότι με είχε κακοποίησει. Είναι πολύ σημαντικό στοιχείο η συναισθηματική επικύρωση και είναι ένα από τα βασικά εργαλεία που χρησιμοποιούμε στη ψυχοθεραπεία. Όταν κάνουμε ψυχοθεραπεία, ο θεραπευτής μας, πέραν της ενεργητικής ακρόασης, της εξάσκησης της ενσυναίσθησης και όλων αυτών που περιέγραψα πριν, ένα πράγμα που έχει οπωσδήποτε στο μυαλό του ένας καλός θεραπευτής είναι ότι πρέπει να επικυρώσει τα συναισθήματα μας. Να μας πει ότι είναι εντάξει να είσαι θυμωμένος. Είναι εντάξει να είσαι στενοχωρημένος. Είναι φυσιολογικό να νιώθεις όπως νιώθεις. Αυτά είχα να πω για τη συναισθηματική ακύρωση και τη συναισθηματική επικύρωση, θα χαρώ στα σχόλια να διαβάσω δικές σας αποψίες ή δικές, δικά σας παραδείγματα, είτε επικύρωσης συναισθημάτων τα οποία δίνουν ανακούφιση και άλλη όθηση στον άνθρωπο, είτε ακύρωσης συναισθημάτων τα οποία α, περιστατικά ακύρωση συναισθημάτων επιφέρουν μέχρι και κατάθλιψη θα έλεγα. Φιλιά.